τώρα διαβάστε, διαβάστε που είναι ο Πέτρος. Φίλοι και φίλες, η κυβέρνηση χρειάστηκε 6 μήνες για να συντάξει το νέο μνημόνιο, σύμφωνα με το οποίο τα αναπηρικά επιδόματα εξαιρούνται από τις περικοπές. Χρειάστηκε όμως μόλις 2 μέρες μετά τη δημοσίευση του μνημονίου για να καταργήσει τις ρυθμίσεις που αφορούν την εξαίρεση των αναπηρικών επιδομάτων από τις περικοπές. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου εφαρμόζονται περικοπές και στα δώρα των αναπηρικών επιδομάτων, με εξαίρεση τα εξοϊδρυματικά επιδόματα των παραπληγικών και των τετραπληγικών. Διεκδικούμε με την παρουσία μας εδώ την επαναφορά των προστατευτικών ρυθμίσεων από τις μειώσεις συντάξεων του μεσοπρόθεσμου, τη βελτίωση των διατάξεων και του νόμου 4024. Και ζητάμε την επαναφορά των δώρων εορτών και αδείας από όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας γύρανος, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και μελών οικογενειών που έχουν την φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Χορήγηση του εκάστου συνταξιούχου αναπηρίας χωρίς όριο ηλικίας. Επαναφορά την ρύθμιση του μεσοπρόθεσμου για τη διατήρηση του άρθρου 32, δηλαδή διατήρηση του δώρου εορτών αδείας που αντιστοιχεί στο εξοδηρηματικό επίδομα, στο επίδομα πολίτου αναπηρίας και στο επίδομα ανικανότητας που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Τα κακά νέα δεν τελειώνουν εδώ. Μέσα σε ένα χρόνο ο ΕΟΠΗ εξέδωσε και 3ο κανονισμό παροχών υγείας. Πάσχοντες από καθαρότητες αφήτη τύπου 1, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, πληρώνουν 25% συμμετοχή για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στη στιγμή που επιδόματα, μισθοί, συντάξεις όπου χορηγούνται δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά. Ολόκληρες κατηγορίες ασθενών με σπάνιες παθήσεις υποχρεώνονται από τη τριτοκοσμική κυβέρνηση σε πρόσθετα άγρια χαράτσια μέχρι και 10% στην αγορά των φαρμάκων. Εκεί ανήκουν όσοι πάσχουν. Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω, Σοφία, είναι όταν αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα τολμούν και βάζουν χέρι στα άτομα με αναπηρία, τι προειδοποίηση είναι αυτή στους υπόλοιπους ανθρώπους και συγγνώμη φίλοι σε αυτούς που στηρίζουνε. Πάντως ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Βρέθηκαν και μια ακόμα φορά στο δρόμο. Ποιος ήταν ο λόγος αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά είναι ο λόγος για την περικοπή των αναπηρικών επιδομάτων. Διότι μας διαβεβαίωσαν και οι τρεις κυβερνώντες αρχηγοί της κυβέρνησης ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή. Και ο κύριος Βαρτακασάνης, ο οποίος είναι πρόεδρος όλων των Ελλήνων αναπήρων, όταν ήρθε εδώ μας είπε ότι οι τρεις κυβερνώντες συμφώνησαν να μην ακουμπήσουν τα αναπηρικά επιδόματα. Και τώρα, παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι τα αναπηρικά επιδόματα πάνε να ακουσουρευτούν. Και είναι κάτι το θλιβερό. Και γι' αυτό κάναμε αυτή τη διαμαρτυρία. Αυτό αν ισχύσει για τα άτομα και για εσάς, για τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, τι θα σημάνει? Δηλαδή... Τι θα σημάνει, περιττέρω, εδώ δεν μπορούν με αυτά που παίρνουν να συντηρηθούν οι ανάπηροι με τα επιδόματα αυτά της αναπηρίας. Δεν είναι προνοιακά επιδόματα, είναι επιδόματα αναπηρίας. Τα παίρνουν όχι επειδή είναι πέννητες, αλλά επειδή δεν μπορούν για την αναπηρία που έχουν. Καταλαβαίνετε τώρα όταν το κόψουν τι θα γίνει, διότι ένας ανάπηρος άνθρωπος έχει πολλαπλά προβλήματα από έναν ο οποίος τέλος πάντων μπορεί να κινηθεί και ας είναι και άνεργος, αλλά ένας ανάπηρος είναι ανάπηρος, είτε έχει αναπηρία, την ιανδήποτε αναπηρία.
Θεωρείτε ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία των επιδομάτων αυτών για τα άτομα αναπηρικών? Πώς βλέπετε? Βλέπουμε ότι αυτοί που κάθονται μέσα στα γραφεία δεν ξέρουν τι γίνεται στο έξω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Κάθονται μέσα στα γραφεία και δεν βγαίνουν να δουν έξω τους ανθρώπους, τον κόσμο. Να δουν τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα πράγματα. Εάν βγαίνανε και βλέπανε και είχαν και οι ίδιοι αντίληψη των προβλημάτων, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όχι τώρα, αλλά και από χρόνια. Πάντως είδαμε ότι και σήμερα η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη κινητοποίηση. Δεν προλάβαμε να κάνουμε και ενημέρωση στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτοί που ήταν τώρα τη Δευτέρα, που είναι η Παγκόσμια Μέρα των Αναπήρων, πιστεύουμε ότι θα έχουμε περισσότερους.